Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση που εντάσσεται στην ευρύτερη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τη μελέτη της νεολογικής λογοτεχνίας. Ορισμένα συμπεράσματα αυτής της μελέτης έχουν παρουσιαστεί σε μια σειρά από επιστημονικά συνέδρια, με πιο πρόσφατο αυτό με θέμα τη συνάντηση της νεολογικής λογοτεχνίας με το εργατικό κίνημα και την κομμουνιστική ιδεολογία από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι και το Κωσοπόλεμο. Σήμερα ανοίγουμε τη συζήτηση για τους λογοτέχνες της πόλης μας, κάνουμε μια απόπειρα να τους γνωρίσουμε, να έρθουμε σε επαφή με το έργο τους, με τα μάτια στραμμένα κυρίως στο σήμερα και το αύριο, χωρίς να φύγουμε έξω από το πεδίο της μελέτης μας, όλο τον πλούτο της λογοτεχνικής παράδοσης της Θεσσαλονίκης και την επίδρασή της στα σημερινά έργα. Βασικό κριτήριο της θεώρησής μας αποτελεί η επίδραση της λογοτεχνίας στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη ταξικής συνείδησης σε ευρύτερες εργατικές λαϊκές δυνάμεις, στην κατεύθυνση της συνειδητοποίησης των αιτιών των λαϊκών προβλημάτων. Το εγχείρημά μας είναι περίπλοκο και απαιτητικό και το αντικείμενο που μελετάμε βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Διάφορα ερωτήματα και προβληματισμοί προκύπτουν ήδη από την αρχή της διαδρομής μας. Πρώτα θέσαμε ορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα. Γιατί μελετάμε τη λογοτεχνία, ποια είναι η χρησιμότητα της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα, αν υπάρχει η καθαρή, ανεξάρτητη τέχνη, αντικειμενικός και ουδέτερος μελετέχνης, τι εμπνέει τους λογοτέχνες αυτής της πόλης, πώς στέκονται απέναντι στα σημαντικότερα γεγονότα που σημάδευσαν τη ζωή της Θεσσαλονίκης και της χώρας γενικότερα, πώς απεικονίζεται η ζωή και η ιστορία της πόλης στα λογοτεχνικά έργα. Αρχικά πρέπει να διευκρινίσουμε πως μιλάμε για έργα έντεχνου γραπτού λόγου που αποσκοπούν κυρίως την πρόκληση αισθητικής συγκίνησης. Επομένως, ξεχωρίζουμε τα λογοτεχνικά κείμενα από τις επιστημονικές μελέτες, τα δοκίμια, τα άρθρα και άλλα κείμενα με χαρακτήρα εκπαιδευτικό-εκπαιδευτικό. Ο λογοτέχνης, όπως και κάθε καλλιτέχνης, εκφράζει με τον δικό του ιδιαίτερο καλλιτεχνικό τρόπο την αντικειμενική πραγματικότητα. Σύμφωνα με τη διαλεκτική ηλιστική προσέγγιση, η κοινωνία δεν είναι μία από την άποψη των συμφερόντων. Είναι χωρισμένη σε τάξεις, επομένως η λογοτεχνία, όπως και τα άλλα είδη τέχνης, αντανακλά αυτή την πραγματικότητα με τον δικό της ιδιαίτερο καλλιτεχνικό τρόπο έκφρασης, με τη χρησιμοποίηση μυθοπλασίας, εικόνων, ένα είδος πρακτικής πνευματικής αντίληψης του κόσμου που μορφοποιείται με λέξεις και γι' αυτό απευθύνεται πιο άμεσα στην νόηση. Επομένως, η λογοτεχνία έχει τη δυνατότητα να επιδράσει περισσότερο από τα άλλα είδη τέχνης στην κοινωνική δραστηριοποίηση, καθώς και στην ταξική και πολιτική συνείδηση. Αυτό πραγματοποιείται είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Το λογοτεχνικό έργο αποτελεί υποκειμενική έκφραση της αντανάκλασης της πραγματικότητας στη συνείδηση του λογοτέχνη. Σε μια κοινωνία που οι τάξεις βρίσκονται σε διαρκή ανταγωνισμό και σύγκρουση, η συνείδηση των ανθρώπων δεν μπορεί να είναι ουδέτερη, αμερόληπτη. Ο λογοτέχνης δεν αποτελεί εξαίρεση. Ακόμα και αν αδιαφορεί για την κοινωνική κίνηση και αν ακόμα δεν έχει κάποια πολιτική πρόθεση, στο έργο του υπάρχει μια ιδεολογία που αντιπροσωπεύει και εκφράζει κάποια κοινωνική συνείδηση. Με έναν τρόπο εξυπηρετεί τάξη, συμφέροντα, τάσει και σκοπού. Άλλωστε και ο ίδιο ανήκει σε κάποια τάξη και γι' αυτό δεν ενδιαφέρεται ούτε συγκινείται το ίδιο από όλα όσα υπάρχουν στην πραγματικότητα. Από αυτή την άποψη, η τέχνη έχει ταξικότητα, που δεν εκδηλώνει μονοσήμαντα μόνο με την κοινωνική και ταξική πολιτική τοποθέτηση του καλλιτέχνη, αλλά και με το περιεχόμενο του έργου του. Ο Γιώργος Ιωάννου δηλώνει: «Δεν μιλώ γενικά για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για την προλεταριακή πόλη μέσα από μια οικογένεια προλεταρίων». Όποιος γνωρίζει το έργο του καταλαβαίνει τι τον συγκινεί, ποια στοιχεία της πραγματικότητας τον ενδιαφέρουν, για ποιους γράφει και σε ποιους απευθύνεται. «Γυρνούμε στους προσφυγικούς συνοικισμούς με δυνατή ευχαρίστηση», γράφει. Η ζωή των προσφύγων τραβάει το βλέμμα του λογοτέχνη επειδή είναι και αυτός παιδί προσφύγων. Το δράμα των Εβραίων της πόλης γιατί τον συγκινεί, δεν είναι Εβραίος. Παίρνει όμως το μέρος των κατατρεγμένων και ψάχνει να βρει τις αιτίες για τα βάσανά τους. Γράφει: «Θα προσπαθήσω ώστε η κατάθεσή μου αυτή για το διωγμό και την εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης επί γερμανικής κατοχής να είναι ξερή. Ξερή και στεγνή. Χωρίς ιστορικές και φιλολογικές επεκτάσεις ή αμφίβολα ακούσματα. Και όλα αυτά από σεβασμό προς το φρικτό μαρτύριό τους που μόνο το πένθος και την άγρια σοβαρότητα εμπνέει». Πολλοί λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης συγκινούνται από τα δεινά των λαϊκών στρωμάτων, συγκλονίζονται από τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως ο πόλεμος και η προσφυγιά, και αποτυπώνουν στο έργο τους τον προβληματισμό τους. Δεν κατάγονται όλοι από οικογένειες προλεταρίων, αλλά θέλουν τον εαυτό τους και το έργο τους στον αγώνα και κοινωνική αλλαγή, όπως ο Κλήτος Κύρου, ο Κωστής Μοσκόφ και άλλοι.
Στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα, το λογοτεχνικό περιβάλλον είναι διαφορετικό από αυτό της Αθήνας, που επηρεάζεται καθοριστικά από την πνευματική κυριαρχία του Παλαιωμά και αργότερα της γενιάς του 30 και των υπερρεαλιστών. Σε αυτή την πόλη των διαφόρων εθνοτήτων, θρησκειών και πολιτισμών, που κάποιοι την παρομοιάζουν περισσότερο με την Κωνσταντινούπολη ή την Αλεξάνδρεια, η ποιήση δέχεται και αξιοποιεί δημιουργικά την καθοριστική επίδραση, ενώ η επιρροή του ελληνικού μεγαλοειδεατισμού δεν βρίσκει έκφραση στα σημαντικά ποιητικά έργα της εποχής. Την ποιητική παραγωγή της πόλης τη χαρακτηρίζει η εσωτερικότητα και η υποβολή. Το ιδιαίτερο κλίμα που διαμορφώθηκε από τους ποιητές της Θεσσαλονίκης συνεχίστηκε και στα μεταπολεμικά χρόνια. Στον πεζό λόγο, ενώ στην Αθήνα γενιά του 30 στρέφεται προς το κοινωνικό και αντιπολεμικό μυθιστόρημα, οι Θεσσαλονικοί καλλιεργούν τον εσωτερικό μονόλογο, ένα νέο είδος γραφής που δίνει βάρος στις εσωτερικές περιπέτειες του ανθρώπου και λιγότερο στον μύθο. Αυτός είναι ο λόγος που ο Τέλειος Σάβρας μίλησε για σχολή της Θεσσαλονίκης, γεγονός που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση με διαφορετικές προσεγγίσεις και στόχους. Θεωρούμε πως δεν είναι σκόπιμο να επεκταθούμε περισσότερο στο περιεχόμενο αυτής της συζήτησης, τουλάχιστον στη σημερινή μας παρουσίαση. Αξίζει όμως να κρατήσουμε αυτό που σημειώνει ο Δημήτρης Κόκορης, πως στη Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε λογοτεχνική σχολή, αλλά πυρήνες καλλιτεχνικής έκφρασης που διαμόρφωσαν και διαμορφώνουν ενδιαφέρουσες τάσεις, ενίοτε αντικρουόμενες. Ο Νίκος Γαβρίλη Πετζίκης θεωρεί τη Θεσσαλονίκη πραγματικό πανεπιστήμιο, λέει πως είναι φορτωμένη με όλες τις μνήμες που η αίσθησή της μπορεί να ξεσηκώσει μέσα μας. Πιστεύω, γράφει, πως καμιά πόλη στον κόσμο δεν είναι δυνατό να μας διδάξει όσα αυτή. Πραγματικά διδάσκει η πόλη, όπως άλλωστε και κάθε άλλη πόλη, και αυτό αποτυπώθηκε και στη λογοτεχνία της. Η ιστορική της πορεία ενταγμένη στην ιστορική πορεία της χώρας, που έβγαλε πολλές φορές στο προσκήνιο. Ήταν το θέατρο σημαντικών ιστορικών γεγονότων που επηρέασαν τη λογοτεχνία. Από το κίνημα της Εθνικής Άμυνας στην προσωρινή κυβέρνηση του Βενιζέλου, την καταστροφική πυρκαγιά του 17, τα προσφυγικά κύματα μετά την εργαστατική καταστροφή, τα γεγονότα του Μάη του 36, την ναζιστική θηριωδία, την εξόδωση των Εβραίων, την οργάνωση της αντίστασης ενάντια στον κατακτητή μέχρι τη δολοφονία του Λαμπράκη, την αντιδικτατορική πάλη, το κύμα μετανάστευσης, τον αγώνα για να μην γίνει η πόλη ορμητήριο των ατοικών ενάντια στου λαό τη Ιουγκοσλαβία το 1999, τις κινητοποιήσεις εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003 και άλλα πολλά. Ποιος είναι ο ρόλος της λογοτεχνίας σε ένα τέτοιο ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον? Όπως λέει ο Γκόρκη, η λογοτεχνία είναι καλλιτεχνική έρευνα, η μελέτη του ανθρώπου, επειδή προβληματίζεται, αναλύει και αποκαλύπτει τον άνθρωπο όπως διαμορφώνεται μέσα στις κοινωνικές σχέσεις. Δεν αρκεί όμως να περιγράφει κανείς τα κακώς κείμενα, να απεικονίζει τη δυστυχία, τα βάσανα των ανθρώπων και την αδικία που επικρατεί στην κοινωνία. Το επόμενο βήμα είναι να ψάξει κάτω από την επιφάνεια, να αποκαλύψει τους νόμους που διέπουν την πραγματικότητα και να προχωρήσει ακόμα περισσότερο. Να κάνει την αλήθεια εύχριστη σαν όπλο, όπως λέει ο Μπρετ, δηλαδή να την εκφράσει έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωριστούν οι αιτίες των δυσάρεστων καταστάσεων που μπορούν να ανατραπούν. Υπάρχουν και σήμερα πολλά καλλιτεχνικά έργα που περιγράφουν την απαγροπιά του καπιταλισμού και παρουσιάζουν τον άνθρωπο ψυχικά ερημωμένο. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Στον καπιταλισμό δεν θα βρούμε μόνο την απαγροπιά, αλλά και την ανθρωπιά, που δημιουργείται από τον ενεργό αγώνα ενάντια στην απαγροπιά. Και έχει αξία ο καλλιτέχνης να αποτυπώνει και αυτή την πλευρά στο έργο του. Προϋποθέτει βέβαια να συμμερίζεται τις λαϊκές ανάγκες και να πιστεύει στη δυνατότητα ενός ανθρώπινου ανώτερου τύπου οργάνωσης της κοινωνίας, όπου τα λαϊκά προβλήματα θα βρουν λύση, οι λαϊκές ανάγκες ικανοποίηση. Η τέχνη λοιπόν μπορεί και πρέπει να είναι όπλο στο ταξικό πόλεμο, στον οποίο κάθε καλλιτέχνης παίρνει θέση. Αναγκαστικά προκύπτει το ερώτημα σε ποιους απευθύνεται το εργοτέχνη στο ποιητικό ή πεζογραφικό έργο. Το ζητούμενο για το Λένιν πρέπει να πλησιάσει η τέχνη στο λαό, το λαό και ο λαό στην τέχνη. Η τέχνη που εμπνέεται από τα βάσανα των λαϊκών δρομάτων δεν πρέπει να αρκείται να τα εκφράσει, αλλά να κατορθώσει να βοηθήσει το λαό να απαλλαγεί οριστικά από αυτά. Ο προσανατολισμός συστέλνει στην αναζήτηση λύσεων για τα, ζωτικά λαϊκά προβλήματα αποτελεί τον σοβαρότερο λόγο για να υπάρχει σταθερό και ουσιαστικό ενδιαφέρον των λαϊκών μαζών για τα δημιουργήματά της. Αυτός ο δεσμός της τέχνης με την εργατική τάξη, την τάξη που έχει ανάγκη να συνειδητοποιήσει την κοινωνική πραγματικότητα σε όλες τις πλευρές για να την ανατρέψει και να οικοδομήσει μια νέα κοινωνία, είναι που κάνει την τέχνη πρωτοπόρη και μεγάλη. Ας πάρουμε όμως ένα παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Ιωλικός Μάης του 36 δεν αποτυπώνεται εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις και αυτοβιογραφικές σημειώσεις στα έργα των λογοτεχνών που έζησαν τα γεγονότα. Για ποιο λόγο δεν είχε τη θέση που εξαρμόζει μια από τις κορυφαίες στιγμές της ταξικής πάλης στα λογοτεχνικά έργα?
δεν είναι και αυτή μια πολιτική στάση. Πόλεμος, φτώχεια, προσφυγιά, κοινωνικοί αγώνες φαίνεται να μην συγκινούν τους λογοτέχνες της εποχής που καλλιεργούν ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό είδος, τον ιστορικό μονόλογο, που εστιάζει στην ιστορική περιπέτεια, την ιστορική ζωή και τις ψυχολογικές διακυμάνσεις. Είναι επαρκής η εξήγηση πως αυτή από τη λογοτεχνία του Μεσοπολέμου στη Θεσσαλονίκη λείπουν τα κοινωνικά θέματα λόγω της επιλογής του εσωτερικού μονολόγου ως αφηγηματικής τεχνικής. Σίγουρα, ο εσωτερικός μονόλογος αποτέλεσε ένα στοιχείο μοντερνισμού που αγκαλιάστηκε από λογοτέχνες με θαυμασμό για τα ευρωπαϊκά πρότυπα της εποχής, αλλά αυτή καθεαυτή η επιλογή δεν οδηγεί σε αποστασιοποίηση από τα κοινωνικά προβλήματα. Αξίζει να διερευνηθεί αν η περιγραφή της εσωτερικής περιπέτειας του ανθρώπου και η περιέργεια ενός είδους υποκειμενικού ψυχολογικού ρεαλισμού επιλέχθηκε από δημιουργούς που για διάφορους λόγους ήθελαν να ξεφύγουν από την πραγματικότητα ή ακόμα και να εκφράσουν τα αισθήματα αποξένωσης που προκαλούσε η πραγματικότητα της εποχής. Από την άλλη, ο Στέλιος Τσεφλούδας εκδίδει το 1946 τους ανθρώπους του μύθου, όπου διατηρεί τον εσωτερικό μονόλογο για να αποδώσει τη φρίκη του πολέμου. Γράφει. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στη γραμμή ο ένας πίσω από τον άλλο, προς το θάνατο, κατάτησαν το μόριο της κόλλης του κάθε δρόμου. Σκοτώνουν και σκοτώνονται, χωρίς να θέλουν. Ο πόλεμος είναι ένα έγκλημα που γίνεται με ένδυμα επίσημο και με όλα τα παράσημα στο στήθος. Το χρυσάφι και ο πόλεμος, ο πόλεμος και το χρυσάφι, αυτή είναι η ιστορία στον του κόσμου. Όμως αυτός ο πόλεμος είναι δίκαιος, πολεμάμε για να μην υποφέρει ο άνθρωπος από τον άνθρωπο, να μην σκοτώνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο, πολεμάμε να μην υπάρχει πόλεμος, να μην υπάρχει στον κόσμο κανένας φασισμός, να μην υπάρχουν δικτάτορες, να απαλλαγεί από τη δικτατορία η χώρα μας. Κάνουμε το χρέος μας απέναντι στον άνθρωπο, όχι απέναντι στον Θεό. Για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο τα γράφει αυτά. Είναι τα βιώματα του συγγραφέα που υπηρέτησε στον Ελληνοϊταλικό και σημάδεψε το έργο του, που ξεφεύγει από την εσωστρέφεια και στη συνέχεια ασχολείται πέρα από τον πόλεμο και με άλλα σύγχρονα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, ο Ξεφλούδας προσπάθησε να συμβιβάσει αυτή την αφηγηματική τεχνική του εσωτερικού μονολόγου με την ενασχόληση με τα κοινωνικά προβλήματα. Είναι γνωστό πως τα συλλογιστικά γεγονότα της εξέγερσης των εργατών στη Θεσσαλονίκη αποτυπώθηκαν από τον επιτάφιο του Ρίτσου, έργο τάξη της θυσίας του λαού της πόλης, αλλά η σιωπή της τοπικής διανόησης εκείνων των καιρών είναι κοφαντική. Ωστόσο, στη μεταπολεμική λογοτεχνία έχουμε αναφορές στο Μάη, στις σελίδες αυτοβιογραφίες του Γιώργου Βαφόπουλου, στη μόνη κληρονομιά του Γιώργου Ιωάννου, στη μεγάλη πλατεία του Νίκου Μπακόλα, στην ξεριζωμένη γενιά, το χρονικό της προσφυγιάς της Ιφηγένειας Κοσοχώου, στο βιβλίο Θεσσαλονίκη 9 έως 11 του Μάη του Θέμου Κορνάρου, στο Σημειώνα Πρόσφυγας του Λεωνίδα Ζησιάδη, το Ρέκβιεμ για τρεις γενιές του Πανάγου, στο Συνοικισμό Συνδεδρομικών της Μαρίας Κέντρου και αλλού. Ιδιαίτερη σημασία βέβαια έχει το γεγονός πως οι μακεδονικές ημέρες, το έγκριτο περιοδικό, λογοτεχνικό περιοδικό της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία του 30, με πλούσια πνευματική δράση, τον Αύγουστο του 1937 δημοσιεύει ανυπόγραφο άρθρο με τίτλο «Τετάρτη Αυγούστου», όπου εξυμνεί το μεταξάς και δικαιολογείται η επιβολή της δικτατορίας. Αξίζει να ρωτηθούμε γιατί έχει τόση σημασία να τοποθετηθεί υπέρ του μεταξά ένα λογοτεχνικό περιοδικό. Για τις αστικές εφημερίδες της εποχής, βέβαια, μια τέτοια τοποθέτηση είναι αυτονόητη. Τι δείχνει όμως η τοποθέτηση ενός λογοτεχνικού περιοδικού που ουσιαστικά υποτάσσεται με ύμνο στο μεταξά. Δεν έδινε έτσι γραμμή και στους λογοτέχνες της πόλης ότι τι θα επιτρέπεται να γράφουν και να δημοσιεύουν, αντανακλώντας την έλλειψη αντίστασης στη μεταξική δικτατορία. Αντίθετα από την αποστασιοποίηση της τοπικής λογοτεχνίας του Μεσοπολέμου από τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, μεγάλο μέρος των λογοτεχνών αυτής της πόλης δεν έμεινε ασυγκίνητο από την κατοχή, την αντίσταση και την απελευθέρωση της πόλης από τον Ελλάς. Τα προσωπικά του βιώματα εμπνέουν τους λογοτέχνες που έζησαν την κατοχή και τον εμφύλιο, καθώς μάλιστα συμμετείχαν σε σημαντικά ιστορικά γεγονότα και οι ίδιοι. Η μεταπολεμική λογοτεχνία άλλωστε αφορά δημιουργούς που έζησαν σε μια εποχή πολιτικών γεγονότων σημαντικών που επηρέασαν βαθιά το έργο τους. Αυτό έγινε και στη Θεσσαλονίκη, που έδωσε έργα σπουδαία που βοήθησαν να συμπληρωθεί η ιστορική γνώση. Ειδικά οι στρατευμένοι πολιτικά στην πλευρά του ΕΑΜ και του Κομμουνιστικού Κόμματος αποτυπώνουν την προσωπική τους περιπέτεια που ταυτίζεται με την περιπέτεια, τα κατορθώματα και τα βάσανα της πλειοψηφίας του λαού. Έτσι, μαζί με όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον Ελλάς, τις ιστορικές πηγές και μαρτυρίες, οι λογοτέχνες της πόλης αξιοποιούν τα βιώματά τους, όχι μόνο για να μας δώσουν σπουδαία λογοτεχνικά έργα, αλλά και για να διεισδύσουν σε πλευρές της ιστορικής πραγματικότητας και της επίδρασης που είχε στους ανθρώπους της εποχής, που κανένα ιστορικό κείμενο δεν μπόρεσε να μεταφέρει. Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τις πηγές της ιστορίας,
αλλά συνδυάζονται μαζί τους για να αναπαραστήσουν πιο ολοκληρωμένα την πραγματικότητα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους Περικλής Φυρίδη, Πρόδρομο Μάρκοβλου, τον Γιώργο Βεφόπουλο, τον Στέλιο Γεωργιάδη, τον Τίνο Χριστιανόπουλο, τον Αναγνωστάκη, τον Μέσκο, τον Αλμπέρτο Νάρ, τον Γιώργο Ιωάννου, τον Νίκο Μπακόλα, τον Στέλιο Βαλιούλη, τον Δαρχίσκο Σωμαρία. Στη μεταπολεμική ιστορία της Θεσσαλονίκης, κυρίαρχη θέση έχει η δολοφονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαβράκη το Μάιο 1963, που ενέπνευσε το ζήτημα του Βασιλικού, ένα δυστόρημα μη μυθοπλαστικό από ένα λογοτέχνη που έζησε από κοντά τα γεγονότα. Το ίδιο πολιτικό περιβάλλον αποτελεί το σκηνικό του διηγήματος «Η Λίμνη» του Γιάννη Τζακά. Η στίχη του ποίηματος Γρηγόρης Λαβράκης του ποιητή της Ειρήνης Στέφανου Τηλικίδη είναι γραμμένη στη βάση του μνημείου του δολοφονημένου αγωνιστή. Και για την ίδια περίοδο γράφει ο Γιώργος Καβαλδόνης στο μυθιστόρημά του με τίτλο «Πολυβούτυρο στο τομάρι του σκύλου» που εκδόθηκε το 2008 με θέμα την επίσκεψη του Ντεγκούλη στη Θεσσαλονίκη τρεις μέρες πριν τη δολοφονία του Λαβράκη και την επιστράτευση των παρακρατικών οργανώσεων της πόλης για την προστασία εντός εισαγωγικών του Γάλλου Πρόεδρου. Στο ίδιο πολιτικό περιβάλλον διαδραματίζεται η βιβλία του θανάτου του Θωμά Κοροβίνη που εξιστορεί τη ζωή του Παγκρατίδη που εκτελέστηκε το 1968 ως ο δράκος του Σέξου. Τα λογοτεχνικά έργα αναπτύσσουν τις κοινωνικές συνθήκες και επιθέσεις, είτε το επιδιώκει ο δημιουργός τους, είτε όχι. Στη Θεσσαλονίκη του χθες και του σήμερα, όπως και στην Ελλάδα γενικά, η καπιταλιστική ανάπτυξη είχε και έχει τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και τη ζωή των ανθρώπων. Ο ρόλος που επιφυλάσσει η αστική τάξη για την πρωτεύουσα των Βαλκανίων, πάντα υπό το πρίσμα της αύξησης των κερδών των καπιταλιστών και η ίδια η αντιφάση του καπιταλισμού, διαμορφώνει μια πραγματικότητα που δεν αφήνει αδιάφορους τους λογοτέχνες. Ο Γιώργος Ιωάννου καταγγέλει τις αυθαιρεσίες των εργολάβων που ευθύνονται για την καταστροφή ιστορικού μνημείου της πόλης κατά τις λεγόμενες δεκαετίες αντιπαροχής από το 1950 έως το 1970. Γράφει: «Το σπίτι είχε από καιρό παραδοθεί σε μια συμμορία εργολάβων και στη θέση του υψώθηκε μια πολυκατοικία από τις πιο φρικαλαίες. Τώρα ετοιμάζονται να την κρεμίσουν οι γελοί. Ποιος ξέρει τι μεγάλη επίβολο σχέδιο συνέλαβε πάλι το πονηρό μυαλό τους. Αν είχε γίνει αυτό, θα παραφυλάγουν νύχτα μέρα. Ιδίως όταν το σκάψιμο θα έχει φτάσει στα θεμέλια και ίσως μπορέσω να εμποδίσω ή τουλάχιστον να καθυστερήσω το χτίσιμο του νέου εξαγκλώματος». Την προηγούμενη φορά είχε πετυχαίνει και στα βάθη ένα θαυμάσιο ψηφίδωτο που άρχιζε από το οικόπεδο του δικού μου σπιτιού και συνεχιζόταν προς το σπίτι του Κεμάλ. Το ψηφίδωτο αυτό οι δασκαλωμένοι εργάτες το σκεπάσανε γρήγορα για να μην σταματήσουν οι αρμόδιοι. Για τα παράξενα της οικονομικής δραστηριότητας δίνει μια μαρτυρία και ο Βασίλης Βασιλικός. Όποιος δεν έζησε τη δεκαετία του 50 στη Θεσσαλονίκη, είναι δύσκολο να καταλάβει γιατί, όταν ήταν τελειωμένο το κτίριο του κρατικού θεάτρου της Θεσσαλονίκης, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Επί 10 χρόνια συνεχώς το έργο επανακτίζεται και τελειωμού δεν είχε. Αποκαλυπτική είναι και η ματιά του Κωστή Μοσκόφου. Τα λαδάδικα, τα τάβλα της Θεσσαλονίκης, τα ψαματιά, το κουλέ καφέ και το τσινάρι, γειτονιά του λιμένου σε αυτό των τυχών. Ως πρόσφατα στα ισόγεια καταστήματα, είδη ναυτιλίας και αλίας. Οικία ανοχή στα πατώματα. Οι κατασκευές του τέλους του 19ου αιώνα. Αετώματα στρογγυλεμένα με τούβλο πορφυρό στριμωμένο. Όλα αναπαλαιώνονται τώρα. Αλλάζει ο στόχος του χώρου, η λειτουργία του. Τα μπορδέλα και τα καταστήματα έδωσαν τη θέση του σε ταβέρνες και πολυόροφα μπαρ. Τη γειτονιά την έκοψε στα δυο η προέκταση της Τσιμισκή. Την πλήγωσε βαθιά η άτακτη οικοδόμηση. Οι φτωχικές παραδοσιακές κατασκευές τώρα έγιναν εξίσου φτωχικές πολυκατοικίδες. Ένα κομμάτι που στις πόλεις της παλιάς γειτονιάς επέζησε. Τις τελευταίες δεκαετίες τα κοινωνικά προβλήματα δεν αφήνουν αδιάφορους λογοτέχνες της πόλης. Δεν είναι λίγοι αυτοί που στείλουν την πλοκή των μυθιστορημάτων ή των διηγημάτων τους σε ένα σκηνικό με έντονες πολιτικές και κοινωνικές αναφορές. Τέτοια παραδείγματα έχουμε πολλά στη λογοτεχνία της πόλης μας, αλλά θα αδικούσαμε αρκετούς αν αναφέραμε κάποια. Ωστόσο, θεωρούμε πως αξίζει ιδιαίτερη αναφορά σε μια κατηγορία εντός εισαγωγικών λογοτεχνικών έργων που αποτελούν αυτό που ονομάστηκε και λογοτεχνία της κρίσης. Πρόκειται για έργα της 15ετίας, 2000-2015, που έχουν επηρεαστεί από την καπιταλιστική κρίση και τις συνέπειές της. Η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, μιας μεγαλούπολης με έντονα τα σημάδια της κρίσης, δίνει ρεαλιστικά έργα που αποτυπώνουν τις κοινωνικές σχέσεις. Με το έργο τους οι λογοτέχνες παίρνουν θέση για τις αιτίες και τις συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης. Γράφει ο ποιητής Τάκης Βαρδιτσιώτης, το διάβολο του καθρέφτη, σημειώσει και την ποιήση. Ιδιαίτερα τώρα που η ανθρωπότητα απειλείται με θάνατο, η αποστολή του ποιητή και μάλιστα του Έλληνα ποιητή διευρύνεται. Είναι υποχρεωμένος να θέσει τον εαυτό του σε επιφυλακή, να καταγγείλει κάθε τι που προσβάλλει τον άνθρωπο, τα χιγκλερικά τέρατα που ξανεμφανίζονται,
να αποστείλει ένα μήνυμα πρωτίστως σε αυτή την Ευρώπη της παρακμής, που σέρνεται άβλη, προσδεδεμένη στο άρμα του αμερικανικού υμπεριαλισμού και αποδέχεται τη θλιβερή νέα τάξη της Pax Americana, έχοντας αποχαθμωθεί μέσα στην καπιταλιστική κοινωνία του υπερκαταναλωτισμού και της ευμάρειας, έχοντας θεοποιήσει το χρήμα και κρίνοντας την ηθική ασυδοσία και την εκμετάλλευση των φτωχών και των αδύνατων λαών. Είτε συμφωνούμε είτε όχι με αυτή την τοποθέτηση, επιβεβαιώνεται πως η λογοτεχνία δεν αποτελεί μια γυάλα μέσα στην οποία δημιουργεί ένας άνθρωπος αποστασιοποιημένος από την πραγματικότητα. Ο ποιητής, ο λογοτέχνης, παίρνει θέση για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία, ακόμα και με τη σιωπή του. Η επίδραση της κοινωνικής ζωής και της ταξικής πάλης της Θεσσαλονίκης στους λογοτέχνες που ζουν και δημιουργούν εδώ είναι πολύπλευρη. Ταυτόχρονα, τα λογοτεχνικά είναι αποστόλοι ζωντανές μαρτυρίες της ζωής, του χώρου και των αλλαγών που συντελούνται. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής παραγωγής της πόλης κατέχει το βιογραφία αλλά και η ιστορία της. Για τον Ιωάννη, η πόλη των προσφύγων, για τον Πετζίκη, η συνέχεια της Ορθόδοξης παράδοσης του Βυζαντίου, για τον Αλμπέρτο Νάρ, συνδέεται με τη ζωή και την εξόντωση των Εβραίων. Για τους λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης είναι σημαντική η πόλη και αναφέρεται συχνά στα έργα τους. Άλλοτε αποτελεί το φόντο της αφήγησης, πρόσωπα τοπία και καταστάσεις περιγράφοντας βασικά συστατικά της εποχής ή χωρίς να φαίνεται που σχετίζονται με αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και με τις συνθήκες ζωής, το κλίμα και τα σημαντικά γεγονότα, όπως τη διεθνής έκθεση και κινητοποίηση τη μέρα των εγγενείων της. Η πόλη αυτή είχε μια πλούσια ιστορική διαδρομή και μεγάλη παράδοση λογικών αγώνων. Η λογοτεχνική της παράδοση έχει αφήσει έντονα σημάδια στη σημερινή λογοτεχνική παραγωγή, που συνεχίζει να είναι ενδιαφέρουσα και ακμαία. Αξίζει λοιπόν να φουγκραστούμε με προσοχή τις λογοτεχνικές φωνές της Θεσσαλονίκης και να κατανοήσουμε την πραγματικότητα που μας εξιστορούν. Ευχαριστώ.